Κοίτα, ο Πανιώνιος είναι ομάδα του κυπέλου, είναι καριόλα ομάδα. Τον Πάοκ τον έχει αποκλείσει 3 φορές σε διπλούς αγώνες. Στον ένα ήμουνα και μέσα. Στους δύο ήμουνα και μέσα. Πάνε και στον τρίτο. Δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα. Πιστεύω θα βάλει γκολ ο Πάοκ. Πιστεύω θα βελτιώσει και το κομμάτι της άμυνάς του. Δεν έχει σίγουρα τα πατήματα που είχε ο Βαρέλα στα προηγούμενα παιχνίδια και ο Κρέσπο που χθες ήταν κακή. Ως μέτρη ως κακή. Αλλά έχω την εντύπωση ότι ο Πάοκ θα φουλάρει και θα περάσει και χωρίς παράταση. Προβλεπόμενο σκορ 2-0, ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, με καλή εμφάνιση και πολλές τελικές. Πιστεύω ότι ο προπονητής του Πανιωνίου δεν έχει και τα εργαλεία για να παίξει αυτά τα man-to-man. Βέβαια, αν πονηρευτεί και πάλι από τον Παντελίδη πράγματα, ίσως το δυσκολέψει λίγο παραπάνω τον ΠΑΟΚ. Αλλά ο Πανιώνιος είναι ομάδα κυπέλου, είναι καριόλα ομάδα. Δεν πιστεύω ότι θα την κάνει τη ζημιά αύριο στον ΠΑΟΚ. Δεν θα έχουμε μεγάλο σκορ όπως 5-1, 4-1 κτλ. Σκορ παράτασης δεν βλέπω. Βλέπω το 2-0 και ότι το παιχνίδι μέχρι το 90 θα παίζεται. Δηλαδή μπορεί να 2-0 και να προσπαθεί ο Πανιώνιος να κάνει το 2-1. Έτσι το βλέπω αύριο.